για τον Αλεξανδρή και τον Ίβιτς. Στη γρήγορη κόντρα για τον Ολυμπιακό. Απέναντι φεύγει ο Γιωργάτος, φεύγει ο Γιαννακόπουλος. Τους είδε πολύ ωραία ο Ίβιτς. Το σούτ του Γιαννακόπουλου από μακριά. Γκολ! Γκολ! 1-0 για τον Ολυμπιακό με ένα καταπληκτικό γκολ. Από 40 μέτρα ξαναβλέπετε την εκπληκτική παλιά του Ίβιτς. Το κοντρόλ του Γιαννακόπουλου. Κοιτάξτε, με δύναμη ψιλοκρεμαστά με το δεξί άπια στο βολέ. Κοιτάξτε εδώ το κοντρόλ με τη μία. Έχει δει το τερματοφύλακα, κάνει το δεξί ψιλοκρεμαστό, δεν μπορεί να κάνει τίποτα ο Ρούι Κορέλια. 1-0 για τον Ολυμπιακό. Και ένα ακόμα replay εδώ, κοιτάξτε η εκτέλεση. Το τελευταίο σούτ από τον Γιαννακόπουλο. Ο Αστέρας που αμήνεται, όπως είπαμε και νωρίτερα, και πάει δυνατά. Οι παίκτες πάνε πολύ γρήγορα πάνω στην μπάλα. Προσπαθούν να κρατήσουν αυτό το 1-0 στο πρώτο ημίχρονο, βέβαια. Γιαννακόπουλος για τον Τζόρτζεβιτς. Και πάλι για τον Γιαννακόπουλο, πολύ ωραίο 1-2. Απέναντι από την ισοφάριση περνάει και τον Κωνστάτα. Πάρα πολύ ωραίο γκολ για τον Ολυμπιακό που καταφέρνει να ισοφαρίσει. Στο 27. Ένα γκολ ζητά ο Ολυμπιακός. Για να δούμε. Τελικά κάνει πάσα για τον Ινιάδη που θα δοκιμάσει σουτ. Την μπάλα στο αριστερό. Καλό σουτ. Γκολ! Γκολ! Γκολ για τον Ολυμπιακό. Γκολ! Δεν ξέρω αν βρήκε την μπάλα ο Γιαννακόπουλος. Από το σουτ του Ινιάδη είναι το δεύτερο του γκολ. Και απομένουν 25 λεπτά. Κροάσια Ολυμπιακός 1-1. Κοιτάξτε και πάλι. Έρχεται ο Ινιάδης. Στρώνει την μπάλα. Πιάνει με δύναμη το σουτ με το αριστερό. Και εκεί ο Γιαννακόπουλος έγινε ένα με το χώμα, με το χόρτο, με τον πάγο, ό,τι θέλετε, για να βρει την μπάλα με το κεφάλι και να τη στείλει στη γωνία του Λάντιτς. Έξοχη κίνηση από τον Ζιωβάνι. Βρίσκει για τον Γιαννακόπουλο. Μπαίνει στη μεγάλη περιοχή της Ζωής Γιαννακόπουλος. Περνάει ποιον βρίσκει μπροστά του. Τελευταίο τον Κώστα Χαλκιά και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Στο 53 ο Ολυμπιακός πετυχαίνει το τρίτο γκολ. Προστιμένη παλιά για τον Ζιωβάνι και πάλι για τον Γιαννακόπουλο. Μεγάλη ευκαιρία τώρα για τον Ολυμπιακό μέσα στη μεγάλη περιοχή. Γιαννακόπουλος. Γιαννακόπουλος πλασαριστά και μπάλα γκολ. Είναι το 2-0. 2-0 για τον Ολυμπιακό και μεγάλη αποθέωση, κυρίες και κύριοι φίλοι τηλεθεατές του Αλφα Σπορ στο Ολυμπιακό Στάδιο. Πλασαριστά έντεχνα και αυτός με ανάλογο βραζιλιάνικο στήλο Γιαννακόπουλος θα στείλει την μπάλα για δεύτερη φορά στα δίχτυα του ΠΑΟΚ. Καρμπέ κρατάει την μπάλα, τώρα περνάει στην τρύπα για τον Ζιωβάνι, ο οποίος απέφυγε τον Χένριξεν, όχι όμως και τον Κυριάκο, παρόλα αυτά του έκλεψε την μπάλα. Η παράλληλη παλιά από τον Τζόρτζεβιτς, ευκαιρία για τον Ολυμπιακό, 2-0 από τον Γιαννακόπουλο. 2-0 από τον Στέλιο Γιαννακόπουλο, έπειτα από την προσπάθεια του Πρέδραγκ Τζόρτζεβιτς από τα αριστερά, ο Ολυμπιακός εκμεταλλεύεται και πάλι την όποια δυναμία έδειξε στην αμυντική διάταξη ο Παναθηναϊκός. Βλέπετε πόσο έξαλλα πανηγυρίζει αυτό το τέρμα ο Στέλιος Γιαννακόπουλος. Ο Ζιωβάνι έκλεψε την μπάλα από τον Κυριάκο. Το γέμισμα του Τζόρτζεβιτς, η μπάλα έφτασε στον Γιαννακόπουλο, η προσπίση και το γκολ με το δεξί στην αριστερή γωνία της εστίας του Αντώνη Νικοπολίδη. Και από άλλη οπτική γωνία δείτε ξανά έξοχη προσπάθεια του Γιαννακόπουλου. Κάνει ωραία την προσποίηση, Γιαννακόπουλος δίπλα του. Ο Βενετίδης αριστερά είναι μόνος του και τον είδε. Πάνε τον κλείσει ο Τσεμπερία, που κάνει και μια τρίπλα ο Βενετίδης για να τα αποδώσει αυτές τις κόστας και νωρίτερα. Για να δούμε το σούτ από τον Γιαννακόπουλο. Γκολ! 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 Εκπληκτικό γκολ για τον Στέλιο Γιαννακόπουλο. Μπράβο στην εθνική μας. Σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο, το 43 με το δεξί του Στέλιου Γιαννακόπουλου. Η μπάλα καρφώνεται στα δίκτυα του Ίκερ Καζίγιας. Γιαννακόπουλος στο κόρνερ. Στο 42, το μακρύνει την μπάλα. Edward. Πάνω στο Γιαννακόπουλο. Κάνει την προσπίση ο Γιαννακόπουλος. Θα κάνει και το σουτ, φανταστικό γκολ από τον Έλληνα διεθνή. Σας πάει με αυτό το υπέροχο γκολ. Έκανε αυτή την ωραία προσποίηση, κινήθηκε. Υπέροχο γκολ. Giannakopoulos got away from Yobo, and still, and that's a brilliant finish. Everton are well and truly finished.